Πάμε, πάμε! Καλό! Κινδύνου που έχουν γιατί είναι αδιάφοροι, παίζουν πολύ σωστό και ευρωλογικό ποδόσφαιρο και αυτό μας δυσκόλεψε για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί εμείς μπήκαμε με πάρα πολύ παθητικότητα. Εμείς νομίζαμε ότι επειδή κερδίσαμε από τον Αστέρα Αρχείων, τον Κεραμικό, τέλος πάντων τα ντέρμπι που είναι από 2-3 εβδομάδες, ότι εντάξει είναι εύκολη η ομάδα, θα μπούμε, θα κερδίσουμε, αλλά μας απέδειξε ο Θεμισοκλής ότι δηλαδή αν δεν έκανε την μεγάλη απίθεση του μεγαλοφυλακάς μου στο 0-0, να γίνει 0-1, θα είχαμε μεγάλο πρόβλημα. Ευτυχήσαμε να βάλουμε ένα τυχερό γκολ το πρώτο δώρο των αντιπάλων από την αφηρία του. Από εκεί και πέρα εντάξει, στο δεύτερο ημίχρονο βελτιώθηκε πάρα πολύ η εικόνα. Δεν μας κάνανε φάση οι αντίπαλοι. Βρήκαμε τα παθήματά μας, βάλαμε την παρά κάτω, απειλήσαμε, κάναμε ευκαιρίες, βάλαμε τα δύο γκολ και τελειώσαμε το παιχνίδι. Αλλά έχω παράπονο από την ομάδα μου για το γεγονός ότι το πρώτο ημίχρονο ήταν πάρα πολύ σημαντική. Τα δύσκολα παιχνίδια, έτσι όπως έχει αποδειχθεί, δηλαδή μέσα από τα μέχρι τώρα δεδομένα, δεν ήταν για μας τα ντέρμπι. Τα ντέρμπι, δόξα τω Θεώ, είμαστε αίτητοι. Είναι τα παιχνίδια τα οποία είναι με τις ομάδες που δεν έχουν, πώς λέτε, είναι αδιάφορες και έχουν άγνοια κινδύνου. Μία νίκη την οποία δεν αξίζαμε. Είμαστε πάρα πολύ κακοί. Το σκορ δεν μαρτυρά την πραγματικότητα. Τα παιδιά είναι μια πάρα πολύ δουλεμένη ομάδα. Μας πιέσανε, μας δυσκολέψανε. Εμείς βρεθήκαμε σε πάρα πολύ κακή μέρα. Ευτυχώς μέτρησε η εμπειρία και η τύχη. Ένα μάτς το οποίο νομίζαμε ότι είναι εύκολο, τελικά δεν ήταν. Είχαμε βέβαια και σε κακό φεγγάρι και τα αστέρια της ομάδας μας, ειδικά τον Γιώργο Καφετζή, ο οποίος δεν κατάφερε να βοηθήσει, αν είναι πάρα πολύ ποιοτικός. Καλή συνέχεια στα παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευχόμαστε να πανηγυρίσουμε την άνοδο.